Έκκληση στους γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους, απευθύνει υπεύθυνη της μονάδας επιτήρησης λοιμόξεων του Υπουργείου Υγείας. Μετά από την επιβεβαίωση των 2 κρουσμάτων Ιλαρά στην Κύπρο, υπάρχει ο κίνδυνος, σύμφωνα με την ίδια, ανά πάσα στιγμή εξάπλωση επιδημίας. Είναι 2 παιδάκια τα οποία ήταν ανεμβολίαστα. Επισκέφτηκαν χώρα, τη Ρουμανία συγκεκριμένα, που έχει τώρα επιδημία, και αρρώστησαν από τη Ρουμανία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην μεταδοθεί στον τόπιο πληθυσμό. Πάντως, τα ποσοστά εμβολιασμού στην Κύπρο είναι ικανοποιητικά, καθώς γύρω στο 90% είναι εμβολιασμένο με την πρώτη δόση του εμβολίου. Ενώ το ποσοστό των παιδιών που δεν εμβολιάστηκαν λόγω άρνησης των γονιών τους είναι το 1 με 2%. Το υπόλοιπο 8% που δεν έχει εμβολιαστεί αφορά παιδιά που είχαν αναβολή του εμβολιασμού τους. Τρόπος προστασίας του πληθυσμού μας είναι εμβολιασμός. Οι γονείς πρέπει να εμβολιάζουν τα παιδιά τους στην κατάλληλη ηλικία, στην κανονική ηλικία. Το εμβόλιο MMR είναι τελείως δωρεάν στον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν τα λεγόμενα κέντρα εμβολιασμού σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Και επίσης υπάρχουν και σε μικρότερες κοινότητες. Είναι συνολικά 63 τέτοια κέντρα εμβολιασμού παιδιών. Για το θέμα τοποθετήθηκε και η παιδιατρική εταιρεία, η οποία προτρέπει για άλλη μια φορά τους γονείς, όπως ελέγξουν την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών τους έναντι του ιού της Ιλαράς.